ψηφισμένη, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Αφορά τον 41ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα γίνει στις 18 Μαΐου στο Όσλο. Και αυτό που βλέπετε είναι η κλήρωση των χωρών που θα συμμετέχουν στην τελική βραδιά. Των χωρών όμως που έχουν ήδη προκριθεί. Ποτέ δεν υπήρξε πριν προκριματική φάση στο διαγωνισμό της Eurovision, γιατί οι χώρες ήταν συγκεκριμένες και μπορούσαν να χωρέσουν σε μια βραδιά εκπομπής, σε μια μουσική βραδιά. Πολλές καινούριες χώρες όμως έχουν δημιουργηθεί, όλες θέλουν να συμμετέχουν και έτσι λοιπόν 30 χώρες δήλωσαν συμμετοχή για ένα διαγωνισμό που μπορεί να χωρέσει μόνο 23. Κάποιες έπρεπε να μείνουν απ' έξω. Η κυρία είναι η κυρία Κριστίν Μαρσάλ-Ορτίζ, υπεύθυνη για το διαγωνισμό από την EBU και εξηγεί ακριβώς ότι έγινε μια προκριματική φάση από εθνικές επιτροπές σε κάθε χώρα, οκταμελείς, οι οποίες διάλεξαν τα 23 κομμάτια της 23 χώρες που θα δούμε τώρα να κληρώνονται. Η κλήρωση αυτή είναι και η κλήρωση για να καθοριστεί η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στην τελική βραδιά που, ξαναλέω, είναι στις 18 Μαΐου στο Όσλο. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα την κλήρωση. Η Νορβηγία βεβαίως που κέρδισε πέρσι είναι δικαιωματικά μέσα, δεν χρειάζεται καν να μπει στην κληρωτίδα. Βλέπουμε τον Οκτύρν, το τραγούδι της Νορβηγίας που έφερε την νίκη πέρσι από το Δουβλίνο στο Όσλο. Η Νορβηγία λοιπόν δικαιωματικά είναι μέσα σαν πρώτη χώρα και η σφαγή, ας μου επιτρέψετε να το πω έτσι, γίνεται ανάμεσα στις άλλες χώρες. Αυτός είναι ο Ντάρβιτ Στουρεμστραντ που είναι ο παραγωγός για τον 41ο διαγωνισμό, ο Νορβηγός δηλαδή παραγωγός. Θα διακρίνεται ίσως λίγο αγριεμένο βλέμμα, φανταστείτε τι τραβάει προσπαθώντας να διοργανώσει μια τέτοια βραδιά, την οποία βρίσκει, λέει, πολύ ενδιαφέρουσα και που θα πρέπει να υποδεχθεί στη χώρα του και να καλύψει τα τραγούδια 23 χωρών. Ενδιαφέρεται λοιπόν να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά και εμείς πρέπει να πούμε από την εμπειρία μας μέχρι στιγμής ότι οι Νορβηγοί θέλαν πάρα πολύ να κερδίσουν και βέβαια το 95 ήταν η τυχερή τους χρονιά, κέρδισαν το διαγωνισμό. Βλέπετε ότι όλα γίνονται νόμιμα. Η κυρία Μόνα Ντούμπλαντ είναι η αστυνομικός η οποία επιβλέπει την κλήρωση των χωρών. Η Ελλάδα συμμετέχει με ένα κομμάτι του Κώστα Μπίγαλη και ερμηνεύτρια τη Μαριάννα Ευστρατίου. Να δούμε αν μπήκαμε στις 23 χώρες. Περιμένουμε το πρώτο μπαλάκι. Η Τουρκία λοιπόν τα κατάφερε και πέρασε. Η κάθε εθνική επιτροπή έστειλε τα αποτελέσματά της, βέβαια και από εμάς. Να και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία. Από εμάς στείλαμε και εμείς τα αποτελέσματά μας και έτσι διαλέχτηκαν τα κομμάτια που βλέπουμε τώρα. Η Ισπανία, στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι η Πορτογαλία. Να, η Κύπρος τα κατάφερε, πέρασε και είναι και στην πέμπτη θέση. Ελπιδοφόρο το μήνυμα της Κύπρου. Στην έκτη θέση είναι η Μάλτα. Η Κροατία στην έβδομη θέση. Η Αυστρία στην 8η θέση. Η Ελβετία στην 9η θέση. Σημαίακι ελληνικό και στη 10η θέση η Ελλάδα. Περάσαμε στα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τη χαρά να δούμε και να ακούσουμε τη δικιά μας γλώσσα και το δικό μας τραγούδι στην τελική βραδιά. Η Εσθονία στην 11η θέση. Δύο μπαλάκια στην κληρωτίδα, το ένα επιστρέφεται. Η Νορβηγία λοιπόν, είπαμε δικαιωματικά, δεν ψηφίστηκε, ήταν η πρώτη πέρσι. Στη 13η θέση είναι η Γαλλία. Στην 14η είναι η Σλοβενία. Εμείς περάσαμε. Η Ολλανδία στη 15η. Start number 16 is Belgium. Το Βέλγιο στη 16η. And then it's
Η υπερδύναμη στη 17η Ιρλανδία με τις περισσότερες νίκες. Η Φινλανδία στη 18η. And start number 19 στην 19η θέση είναι η Ισλανδία. Βλέπουμε οι Σκανδιναβικές τα κατάφεραν. Η Πολωνία στην 20η. And then it's 21, which is Bosnia-Herzegovina. Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην 21η θέση. And the last one? No, that's not the last one, sorry. That's number 22, which is Slovakia. Η Σλοβακία στην 22η θέση. Which is? Και η Σουηδία στην 23η θέση. Αυτές λοιπόν είναι οι χώρες που τα κατάφεραν, ψηφίστηκαν από όλες τις άλλες χώρες, πέρασαν την προκριματική φάση και βέβαια θα διαγωνιστούν. Υπήρχαν πάρα πολλά ωραία τραγούδια, μας λέει εδώ η Κριστίν Μαρσάλ-Ορτίζ. Οι χώρες που έμειναν έξω είναι το Ισραήλ, το Φύρομ, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ουγγαρία και η Δανία. Αυτές οι χώρες δεν ψηφίστηκαν, δεν κατάφεραν να περάσουν την προκριματική φάση και δυστυχώς δεν θα τις έχουμε μαζί μας στις 18 Μαΐου. Πάντως, εμείς μπήκαμε, η Κύπρος μπήκε, θα πάμε στο Όσλο, θα διαγωνιστούμε εκεί. Ο κύριος Τρόμστεντ μας λέει ότι ελπίζει να μας δει εκεί και θα είμαστε εκεί στις 18 Μαΐου. Γεια σας.